Αχ, άλλη μια μέρα ξεκινάει. Ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια και λαϊδούν. Τσιου, 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 μάνι. Για να δω τι νέα έχουμε για τον Dragon Ball. Ω, καλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα είδα όλα. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτή η μέρα θα έρθει, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Μπρόλι επιστρέφει. Ή μάλλον εμφανίζεται ξανά για πρώτη φορά. Η αρχική μου αντίδραση όταν το είδα ήταν αυτή. Πρέπει στα αλήθεια να κοιμηθώ. Δεν μπορείτε να με παρατήσετε τώρα. Θέλω να πάω για ύπνο. Ας τα πιάσουμε όλα από την αρχή. Έχουμε το επίσημο πόστερ της νέας ταινίας Dragon Ball Super και επιτέλους έχουμε αρκετές αποκαλύψεις. Τον Μπρόλι. Και ναι, αυτός είναι ο Μπρόλι. Δεν είναι ο Γιάμτσα. Τον βλέπουμε στη βασική αλλά και στη θρηλυκή του μορφή, με ελαφρώς αλλαγμένο σχέδιο, όπως κάποιες επιπλέον ουλές, αλλά ουσιαστικά δείχνει ίδιος. Όπως και ο Γκόκου και ο Βεντζέτα, έτσι και το νέο σχέδιο του Μπρόλι επιτρέπει στους χαρακτήρες να εκφράσουν ευκολότερα τα συναισθήματά τους. Με τους τρεις χαρακτήρες στο πόστερ να δείχνουν οργισμένοι, ενώ ο Μπρόλι στη βασική του μορφή να δείχνει λυπημένους. Μαζί φυσικά με το νέο πόστερ, ο Ακίρα Τωρινιάμα έδωσε και τα δικά του σχόλια. Ουσιαστικά εξηγεί ότι αν και παλιά είχε δώσει κάποια σχέδια για την ταινία 8, η ταινία 8 είναι η πρώτη ταινία του Μπρόλι, δεν ασχολιόταν με την παραγωγή των άνιμε ταινιών. Παρ' όλα αυτά, μιας και ο Μπρόλι είναι αρκετά διάσημος στην Ιαπωνία, αλλά και σε χώρες εκτός Ιαπωνίας, του πρότεινα να τον χρησιμοποιήσει στην ιστορία της νέας ταινίας. Αφού είδε τις παλιές ταινίες, έγραψε μια νέα πλοκή, με σκοπό να τον κάνει κομμάτι της πλοκής που ήδη υπάρχει για τον Dragon Ball Super, ανανεώνοντας την προσωπικότητά του και προσθέτοντας νέα στοιχεία στο χαρακτήρα του. Πέρα όμως από τις μάχες μεταξύ των τριών Saiyans, η ταινία θα συμπεριλαμβάνει και τον Freezer και τους άντρες του, καθώς και την ιστορία των Saiyans, η οποία θα σχετίζεται με όλα τα γεγονότα έως τώρα. Λοιπόν, τι αποκαλύφθηκε από όλα αυτά? Αρχικά ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μπρόλι, αν και είχε σχεδιαστεί παλιά από τον Τοριγιάμα, ο χαρακτήρας του δεν είχε γραφτεί από αυτόν. Αν και η προσωπικότητά του στην ταινία 8 δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, η συγκεκριμένη ταινία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία των ταινιών Dragon Ball, μιας και ήταν η μεγαλύτερη ταινία Dragon Ball Z που είχε φτιαχτεί ως τότε. Σε έκανε να αισθάνεσαι πραγματικά ότι αυτό που βλέπεις είναι μια κινηματογραφική παραγωγή. Αντίθετα με τις περισσότερες ταινίες Dragon Ball Z που υπήρχαν έως τότε, όπου απλά θύμιζαν what if ιστορίες από το άνιμε με περισσότερο χρόνο και χρήμα. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι στην ταινία του Μπρόλι, ο οπτικός τομέας είχε αλλάξει, με τους χαρακτήρες να δείχνουν σχεδιαστικά καλύτεροι από ποτέ. Ακόμα και ως σήμερα, πολλοί θεωρούν τα σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ταινία ως τα καλύτερα σχέδια που είχε το Dragon Ball ποτέ. Ο Μπρόλι εξακολουθεί να είναι αγαπητός έως και σήμερα λόγω του αρχικού σχεδιασμού του. Τεράστιοι μύες, λευκά μάτια, τρομακτικό παρουσιαστικό. Από την πρώτη ματιά, ο Μπρόλι δείχνει άψογο σε σχέδιο. Τα μειονεκτήματα του φανερώνονται, καθώς βλέπεις ότι ο χαρακτήρας του δεν έχει βάθος και με κάθε νέα ταινία η προσωπικότητά του γινόταν όλο και πιο απλοϊκή. Στο σημείο που όλος ο χαρακτήρας να μην είναι τίποτα παραπάνω από μια κραυγή. Παρ' όλα αυτά, από άποψη ιστορίας, η ταινία 8 δεν ήταν ποτέ τίποτα ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα, θα τη χαρακτήριζα ως το αντίθετο της ταινίας Battle of Gods. Ενώ η ταινία Battle of Gods εστίασε να μας πει μια καλή ιστορία προσθέτοντας μάχες, η ταινία 8 προσπάθησε να μας δείξει μάχες προσθέτοντας μια σύντομη ιστορία. Φυσικά, μια μάχη μπορεί να σε κάνει να νιώσεις αμέτρητα συναισθήματα, αλλά ειδικά στην πρώτη ταινία του Μπρόλι, οι μάχες, αν και οπτικά ήταν πανέμορφες, ήταν μονόπλευρες, με τον Μπρόλι απλά να νικάει συνεχώς. Μιας και ο Τοριγιάμα θα δώσει βάση στην προσωπικότητα του Μπρόλι, θα ήθελα να δω έναν χαρακτήρα που να μιλάει. Δεν θα ήταν άσχημο να μας δώσουν μια τραγική ιστορία που ίσως συνδέει τον πατέρα του Μπρόλι Πάραγκους με τον πατέρα του Βετζέτα. Ίσως ο πατέρας του Βετζέτα σκότωσε τον πατέρα του Μπρόλι και ο Μπρόλι να ζητάει εκδίκηση. Μπορεί ακόμα και να αποκαλυφθεί ότι ο Μπρόλι ήταν σε ένα από τα σύμπαντα που αρχικά κατέστρεψε ο Ζένο και κατάφερε να επιστρέψει χάρη στην ευχή του 17 στο τέλος του τουρνουά της δύναμης. Με ενδιαφέρει επίσης το σχόλιο για την ιστορία των Saiyans και ίσως ο Freezer να ζητάει πληροφορίες σχετικά με τους Saiyans, ίσως μάθουμε πιο πολλά για τον Γιαμόση. Σε αυτή την εικόνα μπορείτε να δείτε ότι ήδη έχουν εμφανιστεί τα σχέδια για τη νέα ομάδα του Freezer. Αλλά ποια είναι η γνώμη σας? Χαίρεστε? Λυπάστε? Ή δεν σας νοιάζει καθόλου ο Μπρόλι? Θα θέλατε οι προηγούμενες ταινίες, δηλαδή η 8η, η 10η και η 11η, να αγνοηθούν και ο Μπρόλι να είναι ένας καινούριος χαρακτήρας, ή θα θέλατε να είναι ο παλιός Μπρόλι που επιστρέφει? Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια και ας το συζητήσουμε. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!